Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι ο νεότερος εαυτός μου με αγριοκοιτάζει από το βάθος του δωματίου λέγοντας «Αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσες να κάνεις». Τότε έχω τη φαντασίωση ότι τα τεινάζω όλα στον αέρα και κάνω ό,τι θέλω και γίνομαι ό,τι θέλω. Εκείνη τη στιγμή νιώθω ακριβώς όπως θα ένιωθα όταν ήμουν νεότερη. Όταν οι ορίζοντες ήταν ακόμα ανοιχτοί και δεν πατούσα στο έδαφος. Τα πιο οργιαστικά μέρη του εαυτού μου ήθελαν να εκφραστούν. Περιέργεια, μανία για ταξίδια, ανοιχτή σε κάτι διαφορετικό. Όμως συνήθως αυτά που θέλουμε να κάνουμε πολύ ως νέοι δεν είναι τόσο πρακτικά. Μεταπτυχιακό στη χριστιανική αρχαιολογία, συντήρηση έργων τέχνης και ταυτόχρονα δήλωνα ότι ήθελα να τραγουδήσω σε στάδιο ενώ φανταζόμουν τους πίνακες ζωγραφικής μου στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου. Οι φαντασιώσεις μου υπάρχουν ακόμη. Μου δίνουν λόγο να φαντασιώνω όπως κάνουν τα παιδιά ενώ βρίσκομαι στην πραγματικότητα. Με την ενηλικίωση στενεύουν τα όνειρά μας επειδή είναι πρακτικό και αναγκαίο. Βάζουμε στην περιφέρεια τις άμορφες ρομαντικές επιθυμίες και υποτάσσουμε τα μικρά διαβολικά τερατάκια των ενστίκτων. Υποτίθεται ότι ως ενήλικες παίρνουμε ευχαρίστηση από περιορισμένες επιλογές. Είναι η μετατροπή από την αβεβαιότητα στην τάξη. Βέβαια, μπορεί να πρέπει να παραιτηθούμε από συγκεκριμένα πράγματα, όμως στο δρόμο της στέρησης κάποιων ευχαριστήσεων μας έχουν πει ότι έρχεται η απόκτηση άλλων. Παιδιά, οικονομική άνεση και προσωπική παράδειση των σπιτιών μας. Όμως έχω παρατηρήσει ότι συχνά η ενηλικίωση δίνει το συνέστημα ότι είναι η προδοσία των νεανικών εαυτών μας, ενώ πολλοί ενήλικες περιγράφουν τη ζωή τους σαν σκληρά ανεκπλήρωτη. Τα παιδιά μου με κοιτάζουν περίεργα μερικές φορές όταν συμπεριφέρομαι ή κάνω σχέδια για το μέλλον, σαν να είμαι 20 χρονών, ενώ δεν είμαι. Ο νεότερος εαυτός με σέρνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου και κάποτε δεν μπορώ να τους εξηγήσω τις επιλογές μου. Και γιατί να εξηγήσω άλλωστε? Υπάρχει άραγε κάποια οντότητα εκεί έξω, στο απέραντο σύμπαν της κακόηχης καθοδηγητικής εικόνας που κουβαλάμε στο μυαλό μας με την τέλεια ηλικία, ως η λαμπερή κορυφή στην πορεία της ζωής που έχει η ημερομηνία λήξης? Μπορεί ο σοφός Πλούταρχος να θεωρούσε τα 28 ως την τέλεια ηλικία για δυναμικές κατακτήσεις στη ζωή, όταν η ομορφιά είναι πιο λαμπερή όσο ποτέ και η διάνοια σε πλήρη ωριμότητα? Όμως υποθέτω ότι ακόμη και η βιβλική Σάρα τσιμπώντας τα μάγουλά της, για ροδοκόκκινο χρώμα και σηκώνοντας το πηγούνι της, φαινόταν όπως έπρεπε όταν γεννούσε για πρώτη φορά στα 90. Σκέπτομαι ότι αυτή η παρουσία της νεότητας φάντασμα μέσα μου, του εαυτού μου που ονειρεύεται, μπορεί να εξηγεί εν μέρη γιατί προτιμώ να διαλέγω την ελπίδα για σύντροφό μου. Η ελπίδα είναι ένα είδος ευτυχίας. Ο οπτιμισμός είναι είδος ευτυχίας. Η καλύτερη φωτογραφία μου είναι αυτή στην οποία φαίνομαι άγνωστης ηλικίας. Όχι πολύ νεαρή, όμως θα μπορούσα να είμαι 28 ή 32 ή και 40. Αυτή είναι η στιγμή που αντανακλά εξωτερικά η εσωτερική ταυτότητα. Ο καλύτερος φίλος μου είναι μόνον αυτός που θα εξυπηρετούσε τη φαντασίωση σχετικά με το ποια θα μπορούσα να είμαι. Θα έδινε την ελευθερία να παραμένω συνδεδεμένη με τη φαντασίωση και ίσως και να βοηθούσε να εκπληρώσω τις επιθυμίες του νεανικού εαυτού.